Carvel on the beat. Ti sei che vai da dove ti vedi ora?
어, 문 나가네. 어떻게 내 있는 나라에. 그 뭐가 야, 이게. 내 어떻게 내 있는 나라에. 내가 어떻게 내 있는 나라에. 내가 어떻게 내 있는 나라에. Όχι ρε, μην κάτσεις Πού πας ρε. Κάτω. Αυτό είναι. Καλό, καλό. Πέρα, πέρα. Πέρα. Πέρα, πέρα. Πέρα, απέραντι. Αυτό είναι. Γκολ. 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 Πέρα. 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 Από εδώ! Άρα, τη βάλτε κόλλα! Καλό, καλό! Πώς θα σφυρίξεις εσύ! Θα το σφυρίξεις, τι φωνάζεται! Ουσέντα! Τι κάνει, αυτό το σύντο! Ρίξτε! Άβρε! Ουρε! Αργιώτης ο κόουτς του Πορταϊκού. Κόουτς, ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι. Τα είχε όλα, δύναμη, πάθος. Ο Πορταϊκός και σε αυτό το μάτς στην έδρα του έχασε με 2-0. Το σχολείο σου. Εντάξει, η προϊστορία δείχνει ότι πάντα με τη φύκη τα εντός έδρας παιχνίδια ειδικά έχουν δύναμη, πάθος, θετικά αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες. Σήμερα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι και την φάση του γκολ που προήλθε έτσι από κάποια λάθη δικά μας ατομικά. Από εκεί και πέρα ήρθε μια φάση που πιστεύω εκεί που ήταν να έχουμε το πλεονέκτημα, δηλαδή να κερδίσουμε κάποιο πέναλτι από ό,τι δείξαν και τα παιδιά. Ήταν η φάση του 44. Ναι. Εκεί αντί να μπούμε ξανά στο παιχνίδι και να φέρουμε να ισοφαρίσουμε,
Επιπλέον χάνουμε και ένα παίκτη με. Είχατε μια κόκκινη κάρτα, μπήκατε στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες. Σας είδαμε πιο νοχελικού στο δεύτερο. Αυτό επηρέασε την όλη ψυχολογία της ομάδας. Είπαμε να ρισκάρουμε. Κρατήσαμε τρεις παίκτες στην άμυνα. Είπαμε να ρισκάρουμε στην αρχή, να πιέσουμε ούτως ώστε να πετύχουμε όσο πιο γρήγορα κάποιο τέρμα για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Η Φίκη έχει σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει αρκετά έμπειρους παίκτες. Τιμωρεί τα όποια αμυντικά λάθη. Και έτσι ήρθαμε στο... ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι προσπαθήσαμε, τα δώσαμε όλα, τρέξαμε, πασχίσαμε για να πάρουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Συνδυασμός πιστεύω διαιτητικών λαθών αλλά και κάποιων ατομικών δικών μας, όπως και της εμπειρίας κάποιων παικτών της Φίκης, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Ο Πρωταϊκός ξεκίνησε την αρχή του πρωταθλήματος με τους καλύτερους Ιωνούς. Έδειξε ότι φέτος θα κάνει μια πολύ καλή πορεία. Στην συνέχεια όμως, τι πήγε στραβά και βλέπουμε η ομάδα να έχει κάτσει κάπως. Δηλαδή να μην δείχνει το πρόσωπο και τη φρεσκάδα που έδειξε στην αρχή. Πιστεύω όλοι επαναπαυτήκαμε στο γεγονός ότι πήραμε μια εκτός έδρας νίκη από την αρκετά καλή ομάδα της Κρίας Βρύσης. Μετά ήταν το παιχνίδι το άνευ, κερδίσαμε 3 βαθμούς. Το Μεγαλοχώρι επίσης δεν παρουσιάστηκε και δεν έχει την περσινή δυναμική. Και εκεί ξαφνικά βρεθήκαμε, αν θυμάμαι καλά, και στην πρώτη θέση. Και εκεί όλοι νομίσαμε ότι χωρίς την προσπάθεια και τη συνεχόμενη προσπάθεια ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Μετά ήρθαν τα κάποια παιχνίδια που είναι με πιο δυσκολότερους αντιπάλους και θεωρήσαμε ότι μπαίνοντας μόνο στον αγωνιστικό χώρο, όλοι μας δηλαδή, θα μπορούμε να καταφέρουμε και να κερδίσουμε κάποια αποτελέσματα. Από εδώ και πέρα, τι δουλειά χρειάζεται να γίνει το ώστε η ομάδα να αποκτήσει τη φρεσκάδα της αρχής και τη σιγουριά? Σίγουρα κάποια θετικά αποτελέσματα που μπορεί όταν έρθουν και αν έρθουν θα μας γεμίσουν και πάλι η αυτοπεποίθηση. Στα πρώτα παιχνίδια είχαμε αυτή την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι και στη συνέχεια αυτό χρειαζόμαστε, ένα θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω και θα το επιδιώξουμε στο επόμενο παιχνίδι με την πολύ δύσκολη ομάδα των Παραλυθέων, να κερδίσουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι κανένα άλλο από τη νίκη. Και ξανά τα παιδιά να αποκτήσουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να μπορέσουμε να αναρριχηθούμε και να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Ωραία. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.